μαρτυρία ημών αληθής. Πολλά έχω να γράφω, αλλά δεν θέλω να συγγράψω διαμελάνης και καλά μου, αλλά ελπίζω ταχαίως να σε είδω και θέλω με λαλήσεις στόμα προς στόμα. Ειρήνη σε, ασπάζονται σε οι φίλοι, ασπάζου τους φίλους κατ' όνομα. Αμήν. Ο Ιωάννης ο Απόστολος, το 90 μετά Χριστό, πρέπει να είναι πάνω από 80 χρονών, ήταν ο μικρότερος μαθητής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σε ηλικία και πολύ μικρότερος από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Άρα το 80 μετά Χριστό που έγραψε από την Έφεσο, συγγνώμη, το 90 μετά Χριστό που έγραψε από την Έφεσο, πρέπει να είναι ίσως γύρω στα 80, λίγο μεγαλύτερος από τα 80, όμως είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος. Δεν είναι μόνο Απόστολος του Ιησού Χριστού, μαθητής του Ιησού Χριστού, αλλά είναι και ένας εκλεκτός Απόστολος του Ιησού Χριστού, καθώς ήταν πάντοτε ως φόδρα αγαπητός του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, επειδή πάντοτε έπεφτε στην αγκαλιά του Κυρίου, καθόταν στον κόλπο, όπως λέει η Γραφή, στην αγκαλιά του Χριστού πάντοτε. Ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός, ένας άνθρωπος που ποτέ δεν προπορευότανε και πάντοτε ρωτούσε με επιμέλεια τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό για οποιοδήποτε θέμα αντιμετώπιζε. Ποτέ δεν εγκατέλειψε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αντιθέτως, αν και ήταν από πλούσια οικογένεια, εγκατέλειψε απόλυτα τη δουλειά του, τα καράβια του και την οικογένειά του, μαζί βεβαίως με τον αδελφό του τον Ιάκωβο που ήταν μεγαλύτερος, για να ακολουθήσει τον Χριστό. Είναι δηλαδή ένα σπάνιο σκεύος εκλογής του Κυρίου μας. Ιδιαίτερα σπάνιο και ο μόνος τον οποίο διατήρησε στη ζωή ο Χριστός μέχρι τα 95 του, ίσως και παραπάνω χρόνια, παρόλο που μετά την Έφεσο βρέθηκε εξορία στην Πάτμο, εκεί όμως ο Θεός του άνοιξε τα μάτια και του περιέγραψε, έζησε θα έλεγα τα μέλλοντα και μάλιστα τα μέλλοντα των εσχάτων ημερών, δηλαδή την περίοδο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας και την περίοδο στην εφταετία του Αντίχριστου. Οι επιστολές του είναι γεμάτες αγάπη. Η πρώτη επιστολή γράφτηκε προς όλους τους χριστιανούς. Είναι καθολική επιστολή. Η δεύτερη επιστολή γράφτηκε προς μια τοπική εκκλησία και η τρίτη επιστολή γράφτηκε προς έναν αγαπητό νέο αδελφό. Και έτσι πιάνει σχεδόν όλη την εκκλησιαστική ζωή του κάθε χριστιανού. Αυτή βέβαια την επιστολή την έγραψε δια Πνεύματος Αγίου, αποτελεί Λόγο Θεού. Είναι πολύ μικρή, ίσως η μικρότερη επιστολή της Καινής Διαθήκης, αλλά τα πράγματα τα οποία γράφει είναι τόσο σημαντικά και αν θεωρήσουμε, που αυτό είναι αλήθεια, ότι ο Απόστολος Ιωάννης απέστειλε με πολύ αγάπη την επιστολή αυτή στον Γάιο, τον αγαπητό μάλιστα, όπως τον αποκαλεί εν αληθεία, και επειδή είναι Λόγος Θεού, αυτή την επιστολή θα μπορούσαμε εν δικαιοσύνη να θεωρήσουμε όλοι μας ότι τη γράφει ο Χριστός για κάθε έναν μαθητή του, νέο, είτε στην πίστη είτε στην ηλικία, αλλά και μεγαλύτερο, δείχνοντάς του έναν δρόμο ιδιαίτερο που μόνο ο Θεός το ξέρει και μόνο ο Θεός μπορεί να τον περιγράψει, και εμείς με τη χάρη του Χριστού θα προσπαθήσουμε μέσα από τα λόγια του να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, αλλά και την πρόθεση του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, ώστε εάν το κατανοήσουμε και το πιστέψουμε, αυτό το οποίο ευχήθηκε ο Ιωάννης στον Γάιο και με τα πάσης βεβαιότητος πιστεύουμε ότι η ευχή του Ιωάννου είναι βέβαιον ότι θα έχει
τα αποτελέσματα τα οποία εύχεται, πόσο μάλλον, πόσο περισσότερο, εάν εμείς κατανοήσουμε ότι αυτή την επιστολή μας τη στέλνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός με το Λόγο Του, και αν την πιστέψουμε, αν την κατανοήσουμε, την πιστέψουμε, την αποδεχτούμε, τότε θα γίνουμε κι εμείς κοινωνοί της πρόθεσης του Θεού, αλλά και της ευχής του Χριστού. Ας διαβάσουμε λοιπόν το ξεκίνημα της επιστολής. Αναφέρεται σε έναν αδελφό τον οποίον αγαπάει εν αληθεία, γιατί η αγάπη του Χριστού δεν έχει άλλο κίνητρο και κριτήριο παρά μόνο την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δηλαδή δεν αγαπάει λόγω συγγένειας, δεν αγαπάει λόγω φιλίας, δεν αγαπάει λόγω το ότι είναι κοντά, δηλαδή το παιδί μου, τη γυναίκα μου, τον πατέρα μου, το φίλο μου, συγχωρέστε με για την έκφραση, τον κολλητό μου, ούτε λόγω συμφέροντος, γιατί ελπίζω από αυτόν να βρω κάτι, να κερδίσω κάτι. Το κριτήριο της αγάπης του Θεού, το κριτήριο της αγάπης του Χριστού, το κριτήριο της αγάπης του Πνεύματος του Αγίου είναι ένα, η αλήθεια, όπως θα δούμε παρακάτω. Γι' αυτό και με απόλυτο τρόπο εξηγεί λέγοντας, δεν έχω άλλη μεγαλύτερη χαρά από τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσαν στην αλήθεια. Το σημαντικότερο, δηλαδή χαρακτηριστικό που προκαλεί την αγάπη του Ιωάννη τότε προς το Γάιο, αλλά του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σήμερα, είναι να έχουμε και να περπατάμε στην αλήθεια, και θα δούμε το αποτέλεσμα. Αγαπητέ, που σ' αγαπάω εν αληθεία, εύχομαι δύο πράγματα. Κατά πάντα να ευωδούσε και να υγιένεις. Και θα έλεγε κανείς, τι άλλο μπορεί να ευχηθεί και τι άλλο να μπορεί να σκεφτεί ένας χριστιανός, να το ευχηθεί ο Χριστός. Να ευωδούτε εις οτιδήποτε κάνει, και στα πνευματικά και στα υλικά, τονίζοντας αυτή την όμορφη έκφραση, κατά πάντα, σε όλα. Και επαναλαμβάνω, είναι μια ευχή που δεν δίνεται τυπικά χρόνια πολλά να ζήσεις, αλλά είναι μια ευχή που βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα του Ιωάννη και σήμερα του Ιησού Χριστού για τον κάθε έναν από μας, μέσα από τα σπλάχνα, με βεβαιότητα εκπλήρωσης της ευχής. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι αν ερχόταν ο Ιωάννης, ο Απόστολος, ο μαθητής του Ιησού Χριστού, και μου έλεγε, αγαπητέ, σε αγαπάω εν αληθεία και σου εύχομαι κατά πάντα να ευωδούσε και να υγιένεις, να είχα καμία αμφισβήτηση. Άλλωστε, εκείνο το οποίο εμείς επιδιώκουμε είναι, και μας το λέει ο Λόγος του Θεού, εύχεστε ο ένας τον άλλον για να ιατρευτείτε. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Και η μεταπίστεως ευχή έχει πολύ ισχύ. Η μεταπίστεως ευχή θα θεραπεύσει τον πάσχοντα. Άρα λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι, αγαπημένα μου αδέλφια, να μου ευχηθεί, το λέω για να το τονίσω, να σου ευχηθεί ο Χριστός σήμερα μέσα από την ψυχή του εν δικαιοσύνη, επειδή σ' αγαπάει γιατί περπατάς και γιατί έχεις και περπατάς την αλήθεια, να ευωδούσε κατά πάντα και να υγιένεις.
Όμως, εδώ τώρα είναι το κρίσιμο σημείο που πρέπει σήμερα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Η ευχή αυτή δεν είναι χωρίς προϋποθέσεις, ακόμη και για αυτόν που τον αγαπάει εν αληθεία. Εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Επειδή ευωδούται η ψυχή σου, γι' αυτό και εγώ σου εύχομαι με την απόλυτη βεβαιότητα της ευχής του Ιωάννη και του Χριστού, του Ιωάννη για το Γάιο τότε και του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού για μας σήμερα, με την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα εκπληρωθεί, με την μοναδική αλλά και απόλυτη προϋπόθεση ότι ευωδούται η ψυχή σου. Επειδή ευωδούται η ψυχή σου, σου εύχομαι. Εάν δεν ευωδούται η ψυχή σου, δεν θα μπορούσα να σου ευχηθώ. Και να το πω αλλιώς. Εάν ευωδούται η ψυχή σου, ισχύει η ευχή του Χριστού για σένα και για μένα σήμερα. Εάν δεν ευωδούται η ψυχή σου, είναι δεδομένη, γεγραμμένη, αλλά δεν μ' αγγίζει. Άρα το θέμα δεν είναι να πιστέψω μόνο, δεν είναι να πιστέψω ότι η ευχή αυτή του Λόγου του Θεού θέλω και απευθύνεται για μένα, αλλά είναι και να δώσω μεγάλη προσοχή στην προϋπόθεση για να είναι για μένα. Και το να ευωδούται η ψυχή μας δεν είναι απλό πράγμα, ούτε είναι βέβαιον επειδή μας αναγέννησε ο Θεός, βαφτιστήκαμε εν ύδατι και βαφτιστήκαμε εν Πνεύματι Αγίω. Καθόλου βέβαιον. Δεν είναι δεδομένο. Το να ευωδούται η ψυχή μας είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα συγκεκριμένο, όπως θα δούμε, και είναι ένας αγώνας. Εξηγεί λοιπόν. Εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις κατά πάντα καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Για ποιο λόγο ευωδούται η ψυχή σου? Διότι χάρηκα πάρα πολύ ότι έρχονται αδελφοί και μαρτυρούνε ότι έχεις την αλήθεια του Ευαγγελίου, και αυτό αποδεικνύεται γιατί περπατάς στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Πρώτη λοιπόν βασική προϋπόθεση για να ευωδούται η ψυχή μας, ώστε να ευωδούμεθα και να υγιένουμε, είναι να αποδεικνύεται ότι έχουμε την αλήθεια εκ του γεγονότος ότι περπατάμε στην αλήθεια. Και μάλιστα περπατάμε στη λεπτομέρεια της αλήθειας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Δεν δολώνουμε το Λόγο του Θεού, δεν κάνουμε σκόντο στο Λόγο του Θεού, δεν συζητάμε το Λόγο του Θεού. Και εδώ μια φορά ακόμη να το τονίσω, αδερφοί αγαπητοί, και θα το τονίζω σε όλη μου τη ζωή όσο είμαι εδώ, προς όλους, προς την οικογένειά μου, προς όλους σας, αλλά ιδιαίτερα προς εμένα, προς τον εαυτό μου. Δεν είναι αυστηρότης να έχεις την αλήθεια και να περπατάς την αλήθεια. Δεν είναι. Είναι πίστης. Είναι ευλογία. Δεν είναι αυστηρότης. Και δεν γίνεται ανθρωπίνος παρά μόνο κάτω από μία περίπτωση. Να θέλεις. Και αν θέλεις, θα εξητάς το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο, και θα σου το αποκαλύπτει ο Θεός. Αλλά για να μπορεί να σου το αποκαλύπτει ο Θεός όταν το ζητάς, υπάρχει πάλι μία προϋπόθεση. Μη συσχηματίζεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, με τον κόσμο. Για να μπορείτε να μεταμορφώνεστε από δόξα σε δόξα, κατά την εικόνα του Χριστού,
συγγνώμη να το πω από την αρχή, μην συσχηματίζεστε με τον κόσμο. Για να μπορείτε να μεταμορφώνεστε εις την εικόνα του Χριστού, περπατώντας από δόξα σε δόξα με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και τότε θα σας αποκαλύπτει ο Θεός το θέλημά Του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Και όχι μόνο θα σας το αποκαλύπτει, αλλά θα σας δίνει και τη δύναμη να περπατάτε πάνω σε αυτό. Το βασικό χαρακτηριστικό για να έχεις αποκάλυψη της λεπτομέρειας του θελήματος του Θεού είναι να απομακρύνεσαι εντελώς, όπως διαβάσαμε με τη χάρη του Χριστού και την Κυριακή, να αποχωρίζεσαι εντελώς από τον κόσμο έξω από την Εκκλησία, αλλά και από τον κόσμο μέσα στην Εκκλησία. Γιατί ο κόσμος δεν είναι μόνο έξω, ο κόσμος είναι και μέσα και στην καρδιά μας πολλές φορές. Και μας το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, γιατί τι μετοχή μπορεί να έχει δικαιοσύνη με την ανομία? Ποια σχέση μπορεί να έχει η δικαιοσύνη του Θεού με την ανομία? Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Ή τον έναν θα μισήσεις, τον Χριστό, στο τέλος, και τον άλλον θα αγαπήσεις, τον άρχοντα του κόσμου τούτου, ή τον έναν θα αγαπήσεις, τον Χριστό, και τον άλλον θα τον περιφρονήσεις. Επαναλαμβάνω μια φορά ακόμη ότι σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε, και ελπίζω ο Θεός να μας το βάλει στην καρδιά να το καταλάβουμε, κάτω από ποιες προϋποθέσεις πάντοτε στη ζωή μας, πάντοτε στη ζωή μας, το επιμένω, πάντοτε στη ζωή μας, θα ευωδούμε, θα και θα υγιένουμε, εφόσον ευωδούται η ψυχή μας και κατά το μέγεθος που ευωδούται η ψυχή μας. Ευωδούται λοιπόν η ψυχή σου, γιατί χάρηκα πάρα πολύ ότι μαρτυρούν οι αδελφοί σου ότι περπατάς την αλήθεια, επειδή έχεις την αλήθεια ζωγραφισμένη, αποκεκαλυμμένη μέσα στην καρδιά σου. Και δίνει μεγαλύτερη ακόμη έμφαση ο Απόστολος Ιωάννης λέγοντας: δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για μένα παρά να βλέπω εσένα. Και σήμερα το τονίζω, το προσωπικό του καθενός. Δεν υπάρχει, δεν μπορείς να δώσεις μεγαλύτερη χαρά στο Χριστό εσύ παρά μόνο όταν έχεις την αλήθεια και περπατάς την αλήθεια. Και την έχεις την αλήθεια γιατί τη θέλεις, την εξητάς και την αποκαλύπτει, γιατί δεν συμμορφώνεσαι με τον αιώνα τούτο, και στην αποκαλύπτει και σου δίνει και τη δύναμη να περπατήσεις αυτήν, με αποτέλεσμα να ευωδούται η ψυχή σου. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα ότι ευωδούται η ψυχή σου? Λέει η Γραφή, τότε όταν έχω την αλήθεια και περπατάω στην αλήθεια, ό,τι ζητάω είναι βέβαιον ότι ζητάω κατά το θέλημά του, γιατί μου είναι αποκεκαλυμμένο το θέλημά του. Και έχω παρησία, ώστε επειδή ζητάω κατά το θέλημά του, ξέρω ότι μ' ακούει. Μεγάλη δουλειά να ξέρω όταν προσεύχομαι ότι μ' ακούει ο Χριστός με προσοχή για να μου απαντήσει. Ξέρω ότι μ' ακούει και ξέρω ότι θα λάβω ό,τι του ζητάω. Και αν λάβω ό,τι του ζητάω, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να ευωδούμε κατά πάντα και να υγιένω κατά πάντα. Γιατί τι θα του ζητήσω? Θα του ζητήσω αυτά που χρειάζομαι. Θα του ζητήσω να ευωδούμε πνευματικά, να ευωδούμε στο έργο του Θεού,
να ευωδούμε στην οικογένειά μου, να ευωδούμε στο φυσικό κόσμο, στη δουλειά μου, στις επιδιώξεις μου, γνωρίζοντας ότι επειδή μου είναι αποκεκαλυμμένο το θέλημά του και ζητάω κατά το θέλημά του, έχω παρησία, μ' ακούει ο Θεός και ό,τι ζητάω μου το δίνει ο Θεός. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που ξέρει, γιατί έχει παρησία, που ξέρει ότι ο Θεός τον ακούει και ξέρει ότι ο Θεός θα τον ευωδώνει και στα φυσικά και στα πνευματικά και θα του δίνει υγεία και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Σωματική υγεία, ψυχική υγεία και πνευματική υγεία. Σωματική υγεία είναι εμφανής τι εννοεί ο Λόγος του Θεού. Ψυχική υγεία σημαίνει να μην έχω ψυχολογικά προβλήματα, να μην έχω ανασφάλειες, να μην έχω φόβους, γιατί η τελεία αγάπη εξοντιώκει το φόβο, να μην έχω αγωνίες, να μην έχω ταραχή στην καρδιά μου, αλλά τι να έχω, την ειρήνη του Θεού που φυλάει την καρδιά μου. Ψυχική υγεία, αλλά και πνευματική υγεία. Να μην έχω φιλοδοξίες, να μην έχω ταπεινώσεις που προέρχονται από τις δικές μου επιλογές, να μην έχω αλαζονία, ώστε ο Θεός να μην αντιτάσσεται σε μένα, αντιθέτως να βρίσκω χάρη. Με ποιο τρόπο θα έχω αυτή την πνευματική υγεία, εάν ευωδούμε κατά πάντα και υγιένω κατά πάντα, επειδή ευωδούται η ψυχή μου. Ένας άνθρωπος λοιπόν απόλυτα υγιής και ευωδούμενος και σωματικά και ψυχικά και πνευματικά, επειδή θέλει, το έχει καταλάβει, ότι μεγαλύτερη χαρά δεν μπορεί να δώσει στον Κύριό του παρά μόνο όταν ζητάει να του αποκαλύπτεται η αλήθεια και ζητάει να του δίνει δύναμη ο Θεός να περπατάει στην αλήθεια. Είναι έξω από οποιαδήποτε μορφή κοσμικότητας, από οποιαδήποτε μορφή ανομίας, από οποιαδήποτε μορφή, όπως διαβάσαμε στο Λόγο του Θεού, σκότους είναι μέσα στο φως, δεν έχει καμία συμφωνία με τον διάβολο, γιατί μέσα του είναι ο Χριστός, και δεν έχει καμία μερίδα με τον άπιστο. Δεν έχει τίποτα να μοιράσει με τον άπιστο, γιατί είναι πιστός. Άρα δεν κάνει ό,τι του αρέσει, ό,τι θέλει και ό,τι αποφασίζει, γιατί αυτό είναι κοσμικό της, αλλά κάνει εκείνα που αρέσουν στο Θεό, αυτό που θέλει ο Θεός και από αυτά που εντέλεται ο Θεός στη ζωή του. Ώστε μέχρι τώρα πραγματικά στη ζωή του να ευωδούται και να υγιένει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι το ίδιο σημαντικό και είναι η δεύτερη προϋπόθεση για να ευωδούται η ψυχή μας, ώστε να ευωδούμεθα στη ζωή μας κατά πάντα και να υγιένουμε κατά πάντα. Και τονίζω, έστω επαναλαμβάνοντας τον εαυτό μου, να ευωδούμε στα πνευματικά και στα φυσικά και να υγιένω στο στόμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Ιωάννης, αγαπητέ, υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και έχεις, γι' αυτό και στο εύχομαι και γι' αυτό είναι εξασφαλισμένη η εύνοιά μου, η ευόδοσή μου και η υγεία σου, έργων άξιων πιστού πράτης. Δηλαδή είσαι γνήσιος αδελφός στην πίστη.
Γιατί μπορείς να είσαι αδελφός μη γνήσιος στην πίστη, είτε λόγω του ότι δεν περπατάς την αλήθεια, είτε λόγω αυτού του γεγονότος, έργων άξιων πιστού πράτης, για οτιδήποτε καμής υπηρετώντας τους αδελφούς σου και τους κοντινούς σου, αλλά και τους ξένους αδελφούς σου. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει μία μαρτυρία από όλους ότι το κίνητρο της υπηρεσίας σου και του έργου σου είναι η αγάπη. Επειδή αγαπάς τους αδελφούς που κάθεστε στο ίδιο θρανείο, επειδή αγαπάς και τους αδελφούς που εσύ κάθεσαι μπροστά και ο άλλος κάθεται πίσω, επειδή αγαπάς τους αδελφούς που είναι σε αυτή την εκκλησία και στην άλλη εκκλησία, επειδή αγαπάς όλους τους αδελφούς σου με έργο και με αλήθεια, ποιους αδελφούς σου που έχουν την αλήθεια και περπατάνε στην αλήθεια, άρα είναι γνήσιοι εις την πίστη αδελφοί, δεν αγαπάς κάθε έναν που λέει ότι είναι αδελφός σου, αλλά αγαπάς τους αδελφούς σου ακριβώς αυτούς τους οποίους αξίως πράτης να στέλνεις, γιατί υπέρ του ονόματος του Χριστού εξήλθον, χωρίς να λαμβάνουν μηδέν εκ των εθνών. Δεν αγαπάς χωρίς διάκριση, αγαπάς με διάκριση. Αγαπάς αυτούς που ο Χριστός εξέλεξε και ο Χριστός αποστέλει. Αγαπάς τους αδελφούς σου που είναι γνήσιοι στην πίστη, έχουν την αλήθεια σαν και σένα, σαν τον αγώνα σου, έχουν τον ίδιο αγώνα και περπατούν στην αλήθεια, σαν και σένα έχουν τον ίδιο αγώνα και έχουν την ίδια ταλαιπωρία. Και έτσι, επειδή αγαπάς με έργο και με αλήθεια, ώστε έχεις έργο άξιον, γνήσιου, πιστού, που τους υπηρετείς, γι' αυτό και ευωδούσε στην ψυχή σου, γιατί πάλι λέει ο Ιωάννης ότι αν αγαπάμε με έργο και αλήθεια, όχι με λόγια και με γλώσσα, τους γνήσιους στην πίστη αδελφούς μας, τους οικείους της πίστης μας, τότε έχουμε παρησία προς τον Θεό, πάλι έχουμε παρησία προς τον Θεό, ώστε ότι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι πλέον λογιζόμεθα ενώπιον του Θεού ότι φυλάττομεν τα σεντολάς αυτού και πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και φυλάττομεν τα σεντολάς του και το λόγο του, όπως είπαμε στην αρχή, αλλά και πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Να λοιπόν ο άνθρωπος, να ο τύπος του πιστού, να ο άνθρωπος του Θεού, να ο μαθητής του Χριστού, που διαφέρει απόλυτα από όλους τους άλλους αδελφούς που δεν έχουν κατανοήσει αυτή την αρχή της πνευματικής διοίκησης του εαυτού σου, ώστε να είναι καλή οικονομή της πολυειδούς χάριτος του Θεού, γιατί όλα αυτά κατά χάριν γίνονται, κατά χάριν έχεις αποκάλυψη της αληθείας, κατά χάριν είσαι εκτελεστής της αληθείας και περπατάς την αλήθεια, κατά χάριν έχεις την αγάπη του Θεού εγκεχημένη στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου, κατά χάριν υπηρετείς με διάκριση τους γνήσιους στην πίστη αδελφού σου, ώστε μαρτυρούν για την αγάπη σου, και κατά χάριν ό,τι ζητάς είναι δεσμευμένος ο Θεός να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν δύναται, ό,τι ζητάς να στο δίνει.
γιατί έχεις παρησία πίστης γνήσιας και παρησία αγάπης γνήσιας. Ό,τι ζητάς λοιπόν, τα λαμβάνεις με τη βεβαιότητα ότι το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα σου, του καλού αγώνα, είναι κατά πάντα να ευωδούσε και κατά πάντα να υγιένεις. Και στο σώμα και στη ψυχή και στο πνεύμα. Και επειδή είναι πολύ μεγάλο αυτό το οποίο μας λέει ο Θεός για να το πιστέψουμε, καλό είναι και αυτό ακόμη κατά χάρη να το ζητήσουμε από το Θεό. Βοήθησέ μας Κύριε να το πιστέψουμε, να το δεχτούμε, να υπακούσουμε και να το απολαμβάνουμε. Ανεξαρτήτως ηλικίας, φίλου, χαρισμάτων, διακονιών, χαρακτήρος, αυτά είναι πέρα και έξω από κάθε ανθρώπινη διαφορετικότητα, προσωπική διαφορετικότητα. Γιατί είναι ο αψευδής και θεόπνευστος λόγος του Θεού. Αμήν αδελφοί. Το θέλουμε. Αν το θέλουμε, θα το μπορέσουμε μόνο αν το θέλουμε με όλη μας την καρδιά και με έργο και με αλήθεια. Μόνο τότε. Βέβαια, μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να το έχει και να τα χάσει όλα. Δηλαδή, να έχει πραγματικά αγάπη, να έχει πραγματικά αλήθεια, να έχει παρησία αγάπης, παρησία αλήθειας και να βρεθεί έξω. Αν δεν προσέξει ένα πολύ σοβαρό χαρακτηριστικό το οποίο αποκαλύπτει σε αυτή την επιστολή ο Απόστολος Ιωάννης και ο Λόγος του Θεού. Έγραψα προς την Εκκλησία, αλλά ο φιλοπρωτεύων διατρεφής δεν δέχεται ημάς. Δεν ήταν πάντα φιλοπρωτεύων, γιατί αν ήταν ευθύς εξ αρχής φιλοπρωτεύων, δεν θα ήταν ποτέ υπεύθυνος Εκκλησίας και δεν θα ήταν και πρότυπο μέσα στην Εκκλησία. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε καλά, αγωνίστηκε, ευωδόθηκε, είχε καλή υγεία και πίστεψε ότι αυτό ήταν δικό του έργο. Φούσκωσε η καρδιά του, γέμισε αλαζονία το πνεύμα του και αποφάσισε πια ότι αυτός είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο αρχηγός της οικογένειας. Αυτός είναι ο αρχηγός της νεολαίας. Αυτός είναι ο αρχηγός σε μας του Word of God. Αυτός είναι ο αρχηγός σε οποιοδήποτε έργο και να κάνεις. Όποιο και να είναι έργο. Αρχηγός των διακόνων, αρχηγός των πρεσβυτέρων. Εγώ είμαι ο πρώτος. Και αγαπάω τόσο πολύ τα πρωτεία που ο Λόγος του Θεού τον ονόμασε φιλοπρωτεύοντα. Και από εκεί και πέρα άρχισε ο γκρεμός, όχι κάτι φορά, ο γκρεμός. Και ο γκρεμός άρχισε σιγά σιγά. Θέλω να υπενθυμίσω τα έργα που κάνει. Πρώτον, φλιαρεί εναντίον των αδελφών του με λόγους πονηρούς. Φλίαρος. Ξέρετε, θα πει φλίαρος, λέει πολλά. Και τα λόγια αυτά τι είναι, δεν είναι υπέρ των αδελφών του, είναι εναντίον των αδελφών του. Δεν είναι να συστήσει τα αδέλφια του,
να τα παρηγορήσει τα αδέλφια του, να τα ενισχύσει τα αδέλφια του, να τα στηρίξει τα αδέλφια του, να καλύψει με την αγάπη του πλήθος αμαρτιών των αδελφών του. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί πάρα πολύ εύκολα πέφτουμε, εκ πείρας σας το λέω, σε αυτό το ανόμημα το οποίο θεωρεί πολύ σοβαρό ο Θεός. Να φλιαρείς εναντίον ενός ή περισσότερων αδελφών σου με λόγους πονηρούς. Εκεί, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει γκρέμισμα. Ο Θεός απομακρύνεται και ο άνθρωπος απομονώνεται και αποξενώνεται από τη χάρη του Θεού. Γίνεται χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων, έστω και αν λαλεί τα γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων. Γίνεται άθλιος και ουτιδανός, γιατί αν και έχει πίστη και χαρίσματα που του εδόθησαν εν δικαιοσύνη και γνωρίζει όλα τα μυστήρια, του είναι αποκεκαλυμμένος όλος ο λόγος του Θεού, αλλά επειδή δεν έχει αγάπη, είναι ουδέν. Ουδέν. Τίποτα. Ντενεκές ξεγάνωτος. Με προφητεία, με πίστη, με αποκαλύψεις, με κήρυγμα, με φανέρωση, με όλη τη χάρη του Θεού, την οποία οικειοποιήθηκε και έχασε. Θεώρησε ότι είναι δική του, γι' αυτό ο Χριστός που πραγματικά είναι δική του, του την πήρε. Και το πρώτο βασικό σημείο για να καταλάβω την κατάστασή μου και τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχω είναι να φλιαρώ με λόγους πονηρούς πρώτα με τη γυναίκα μου εναντίον των αδελφών μου, ύστερα με τους κολλητούς μου εναντίον των αδελφών μου. Και τόνισα δύο φορές σήμερα τη λέξη κολλητούς, για να κατανοήσουμε ότι μέσα στην Εκκλησία απαγορεύεται, γιατί αυτό λέγεται προσωποληψία. Είμαστε με όλους ένα. Όχι με έναν ένα, ούτε με δύο ένα, ούτε με δέκα ένα, ούτε με την ομάδα μου ένα. Είμαστε με όλους τους γνήσιους στην πίστη αδελφούς, ένα με την αλήθεια του Ευαγγελίου και την αγάπη του Θεού. Εάν δεν είμαστε έτσι, δεν είμαστε τίποτα. Και αν προχωρήσει αυτός ο άνθρωπος και συνεχίζει να φλιαρεί με λόγους πονηρούς εναντίον των αδελφών του, τότε δεν θα δέχεται τους αδελφούς του. Γιατί? Γιατί αποξενώνεται από τους αδελφούς του, τους βλέπει αντίπαλους, τους βλέπει εχθρούς, φυλάγεται, απομακρύνεται και δεν αρκείται μόνο σε τούτο, αλλά όχι μόνο αυτός δεν δέχεται τους αδελφούς, τους γνήσιους στην πίστη, αλλά και τους άλλους τους εμποδίζει να τον δεχτούν. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να φτάσει και στο σημείο που είναι φοβερό να τους διώξει και από την Εκκλησία τους γνήσιους στην πίστη αδερφούς. Που δεν έχει κανείς δικαίωμα να διώξει κανένανε από την Εκκλησία ουδέποτε, παρά μόνο τον πονηρό, ο οποίος φέρνει μέσα στην Εκκλησία και τον περιγράφει ποιος είναι ο πονηρός, για να το διαβάσουμε μια φορά ακόμη, ποιους θεωρεί πονηρούς
ο Θεός ώστε πρέπει να εκβάλλονται από την Εκκλησία εάν εμένουνε στην πονηριά τους, που είναι πόρνος, πλεονέκτης, ειδωλολάτρης, λίδωρος, μέθυσος ή άρπαξ. Είναι 6 κατηγορίες ανθρώπων που ο Κύριος μας, ο Λόγος του Θεού λέγει, εκβάλλατε των κακών εκ μέσου ημών. Τους ξαναδιαβάζω, γιατί είναι μόνο αυτοί και δεν υπάρχουν άλλοι. Πόρνος και όχι μιχός, άλλο είναι ο πόρνος, άλλο είναι ο μιχός. Πόρνος, πλεονέκτης, δηλαδή αυτός που τα θέλει όλα δικά του. Ειδωλολάτρης, άνθρωπος που αγαπάει το ψέμα και πράττει το ψέμα. Λίδωρος, αυτός που λιδωρεί και κατηγορεί συνέχεια τον οποιονδήποτε αδελφό, όποιος και να είναι, δίκαια ή άδικα. Λίδωρος είναι όταν κατηγορεί έναν αδελφό, έστω και δίκαια, έστω και άδικα. Μέθυσος, να μπαίνει μέσα στην Εκκλησία μεθυσμένος, και άρπαξ, να κλέβει και να αρπάζει. Κανέναν άλλον δεν έχουμε δικαίωμα να εκβάλλουμε από την Εκκλησία, πόσο μάλλον τους γνήσιους στην πίστη αδελφούς. Αυτός ο άνθρωπος τα χάνει όλα. Όποιο αγώνα και να έχει κάνει, όποια προσπάθεια και να έχει κάνει, τα χάσε όλα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ο Ιωάννης, συμβουλεύοντας εν τέλει το Γάιο που τον αγαπάει εν αληθεία, ώστε να συνεχίζει να ευωδούται και να υγιένει καθώς ευωδούται η ψυχή του, του λέει: αγαπητέ, μη μιμήσε το κακόν, αλλά να μιμήσε το αγαθόν, διότι αυτός που πράττει το αγαθόν είναι εκ του Θεού, ενώ αυτός που πράττει το κακόν δεν είναι εκ του Θεού, αλλά είναι εκ του διαβόλου. Ο Θεός να μας φυλάει. Πώς μπορούμε να μεταφερθούμε από το ένα στρατόπεδο του Θεού στο άλλο, αν αντί να αγαθοποιούμε, κακοποιούμε. Αν αντί να νικάμε το κακό δια του αγαθού, προσπαθήσουμε να νικάμε το κακό δια του κακού. Μπορεί να έρχεται κάποιος και να σε κακοποιεί. Απαγορεύεται να κακοποιήσεις. Αντιθέτως, ο Λόγος του Θεού λέει νίκα το κακόν δια του αγαθού. Όποιος κακοποιεί, όποιος πράττει το κακόν, είναι εκ του πατρός του, του διαβόλου. Ποτέ, ή τουλάχιστον όταν κακοποιεί, δεν γνωρίζει το Θεό. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρός είναι ο Λόγος του Θεού για την πρακτική στη ζωή μας και για την νοοτροπία μας. Τι νοοτροπία έχουμε και τι ζωή κάνουμε. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν ήταν ο Δημήτριος, που ποια είναι η απόδειξη του ότι ευωδούται η ψυχή του και με τα πάση βεβαιότητας ευωδούται αυτός και η γέννη, είναι ότι έχει καλή μαρτυρία υπό της αληθείας. Εγώ είμαι η αλήθεια, λέει ο Χριστός, δηλαδή συμμαρτυρεί στη ζωή του ο Χριστός προς αγαθόν. Δηλαδή έχει καρπό καλό. Καρπό καλό προσωπικό, καρπό καλό οικογενειακό, καρπό καλό εκκλησιαστικό. Όπου πατάει το ίχνος των ποδών του, ο Κύριος τον ή τους συστήνει. Έχει λοιπόν καλή μαρτυρία υπό της αληθείας, με αποτέλεσμα, επειδή τον συστήνει ο Χριστός, να έχει καλή μαρτυρία υπό πάντων. Με αποτέλεσμα, επειδή τον συστήνει ο Χριστός, να έχει καλή μαρτυρία και υπό των εργατών και δούλων της Εκκλησίας, των γνήσιων στην πίστη αδελφών. Και η τελευταία πάρα πολύ όμορφη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ιδιαίτερη συμπεριφορά του Ιωάννη προς τον Γάιο και του Χριστού προς τον
προς έναν τέτοιον αδελφό που θέλω όλοι να είμαστε σήμερα, να γίνουμε σήμερα. Αμήν αδελφοί. Αμήν όλοι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω τίποτα άλλο. Να με κάνει έτσι ο Θεός. Αλήθεια το λέω. Να με κάνει έτσι ο Θεός. Τι άλλο να θέλω? Τι άλλο να μπορείς να ζητήσεις, να πρέπει να ζητήσεις από τον Χριστό? Και ποιο είναι το τέλος, υποθέσεως, το θαυμαστό? Λέει, θα ήθελα να σου γράψω πολλά ακόμη, αλλά δεν θέλω να σου γράψω, γιατί θέλω να σε επισκεφθώ ταχαίως και να σου μιλήσω στόμα με στόμα. Ο Ιωάννης το Γάιο και ο Χριστός εσένα και εμένα. Ποιον εσένα, ποιον εμένα? Αυτόν που ευωδούται στην ψυχή του και ευωδούται κατά πάντα και υγιένει. Είναι ο άνθρωπος σαν τον Ιωάννη που μίλαγε μαζί του ο Χριστός στόμα με στόμα, γιατί ήταν ο άνθρωπος της αλήθειας και της αγάπης, ο οποίος ποτέ δεν υπερηφανεύθηκε, ποτέ δεν αλαζονεύθηκε, γι' αυτό και ο Χριστός πάντα συμμαρτυρούσε στη ζωή του και γι' αυτό πάντα ο Χριστός τον επισκεπτότανε και συνομιλούσε μαζί του. Είναι ίσως λέω το σημαντικότερο που μπορεί ένας χριστιανός δόκιμος που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας και είναι εργάτης ανεπαίσχυντος να ζητήσει από το Θεό, ώστε να του χαρίσει ο Θεός μια τέτοια προσωπική ζωή, μια τέτοια οικογενειακή ζωή, μια τέτοια εκκλησιαστική ζωή. Είναι πραγματικά μια φοβερή αρχή της επιστήμης κυβερνήσεως, ώστε να κατασταθεί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πιστός, οικονόμος και της πολυειδούς χάριτος του Θεού, αλλά οικονόμος και όλων των μυστηρίων του Θεού. Και εμείς λέμε σήμερα, Κύριε, κάνε με και μένα. Αμήν. Κύριε, κάνε με και μένα. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Κάνε με και μένα. Μόλι μας την καρδιά. Αμήν, αδερφοί. Κύριε, κάνε με και μένα. Αμήν, Χριστέ μου.